η πιο συνηθισμένη απορία των νέων γονέων είναι το τι θέλει το μωρό όταν κλαίει. Τρεις φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου βρήκαν τον τρόπο να καταλαβαίνουν οι γονείς τα μωρά τους με την εφαρμογή iCry to Talk. Είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί και μεταφράζει το κλάμα του μωρού και το αντιστοιχεί με διάφορες ανάγκες του. Το κλάμα κρύβει από πίσω του πολλή πληροφορία που το αυτή του γονέα μπορεί να μην μπορεί να αντιληφθεί, αλλά εμείς εφαρμόζοντας κάποιες προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος, εξάγουμε κάποια χαρακτηριστικά από το κλάμα που στη συνέχεια τα περνάμε σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι κάνουν μια κατηγοριοποίηση και βρίσκουν λοιπόν μοτίβα σε αυτά τα κλάματα και τα χωρίζουν σε κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες που αντιστοιχούν σε αυτά. Η ακρίβειά της θα αυξάνεται όσο αυξάνεται και η βάση δεδομένων μας και όσο και πιο περίπλοκοι γίνονται οι αλγόριθμοι μας. Έχουμε και μια ανοιχτή καμπάνια που ζητάμε και από εθελοντές γονείς που έχουν μωράκια έως ενός έτους να μας βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε αναπτύξει εμείς μια πολύ απλή εφαρμογή για τη συλλογή κλάματος. Οι φοιτητές προκρίθηκαν στα τελικά του διαγωνισμού Imagine Cup της Microsoft και θα ταξιδέψουν στο Seattle με στόχο να εντυπωσιάσουν και τον υπόλοιπο κόσμο.